In Business News. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου πραγματοποίησε την 53η ετήσια Γενική του Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στο χαιρετισμό του, εξέφρασε την εκτίμηση για τη συνολική προσφορά του λογιστικού τομέα, η οποία, όπως τόνισε, υπήρξε καθοριστική στην πορεία εξέλιξης και αναβάθμισης της κυπριακής οικονομίας. Η στενή του συνεργασία με το κράτος αλλά και οι παγκόσμιες διακρίσεις του καθιστούν τον ΣΕΛΚ ως ένα από τους πιο βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Στο δικό του χαιρετισμό, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ανέφερε ότι η Κύπρος μπορεί να κάνει και σήμερα το οικονομικό θαύμα. Με τέτοιων επιστημονικών υλικών που διαθέτει η πατρίδα μας, η Κύπρος θα ζήσει. Δεν έχω καμία αναμφιβολία. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιωάννης Χαριλάου στην ομιλία του επεσήμανε ότι ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Η χώρα έφτασε σε οριακό σημείο διότι κάναμε και εμείς τα δικά μας σοβαρά λάθη. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις προκλήσεις χρειάζεται να προχωρήσουμε με τόλμη και ταχύτητα στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαμε κάνει από μόνοι μας εδώ και χρόνια. Ο κύριος Χαριλάου σημείωσε ότι για να παραμείνει η Κύπρος ένας ανταγωνιστικός επενδυτικός προορισμός, ο Σύνδεσμος προτείνει στην κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο φορολογικής διαμόρφωσης. Μετά το τέλος της συνέλευσης, ο Σύνδεσμος βράβευσε το μέλος του Φίδη Απειλίδη για την αξιόλογη συνεισφορά του.